Θέλω να παρακαλέσω να συνδεθούμε με τα Χανιά, να πάμε στο Μουσείο της Εθνικής μας, καθώς έχουμε την 21η Μαρτίου τον αγώνα με το Καζακστάν. Ο κύριος Νίκος Φλέκας, ο πρόεδρος του Γαλανό Λευκουφάρου, είναι μαζί μας. Έχει μαζί του και την μπάλα του Euro, του τελικού του Euro του 2004, την οποία δεν τη βλέπω, κύριε Φλέκα, λίγο μπροστά. Να τη δούμε. Μετά θα καλυφθώ. Ναι. Μάλιστα. Είναι απίθανη. Την οποία αγόρασε, αν δεν κάνω λάθος. Την οποία αγοράσατε. Θυμάμαι ότι είχατε πει ότι την αγοράσατε. Είχα ρωτήσει εγώ και την τιμή, κύριε Φλέκα. Γυρίστε την αλλιώς. Να βλέπουμε και τα σήματα. Έτσι, μπράβο. Τώρα είναι σωστά. Γράφει 4 Ιουλίου 2004. Γράφει final. Λισμπόαν. Στάδιο Νταλούς. Και έχει και τις συντεταγμένες του γηπέδου. Πόσο κόστησε? Είπε 3.000 ευρώ. 3.000 ευρώ. Είναι τα 20 χρόνια περήφανοι Έλληνες πρωταθλητές Ευρώπης. Πώς αισθάνεστε? Είναι το μεγαλύτερο μου έκθεμα. Πώς αισθάνεστε που την κρατάτε στα χέρια σας? Γελάω και όχι στα πόδια σας. Επειδή ήμουνα μέσα στους 25.000 Έλληνες, στους τυχερούς που βρεθήκαμε στο τελικό. Εντάξει, ήταν 35 μέρες μαγικές στην Πορτογαλία με τα παιδιά. Αλλά επειδή μέσα στο τελικό, αυτό το συνέστημα δεν υπάρχει. Και μετά από 20 χρόνια τώρα παλεύουμε για να περάσουμε στο Euro 2024. Παλεύουμε χωρίς να γεμίσουμε το γήπεδο όμως. Δεν θα είναι γεμάτο, ναι, το γήπεδο. Έχεις δίκιο. Δεν θα είναι. Έχεις δίκιο, δυστυχώς. Δεν έχουμε sold out. Σίγουρα. Έχει ξαναγραφτεί sold out χωρίς να είναι sold out. Δυστυχώς οι 4 θύρες κάτω, 19, 21, 23, 25, θα είναι κλειστές. Εγώ μίλησα με την Ομοσπονδία και λέω, ρε παιδιά, εκεί θα κάνει επίθεση η εθνική ομάδα. Βάλτε οικογένειες, δείτε το. Είναι αμαρτία να είναι κλειστές οι θύρες. Μου απαντήσαν ότι επειδή είναι 500 καθίσματα σπασμένα και επειδή το plexiglass μέχρι τη μέση είναι γεμάτο αυτοκόλλητα, γι' αυτό δεν θα δώσουν εισιτήρια για τον κόσμο. Άρα αυτές οι 500 θέσεις δεν πρόκειται να καλυφθούν. Είναι 850 εισιτήρια έχει κάθε θύρα, επί 4 θύρες. 3.400 εισιτήρια δεν δίνονται στο... 3.400, μιλάμε για μεγάλο αριθμό. 3.400. 3.400. Τα υπόλοιπα βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να μην πουληθούν. Κυριάκο, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί σε διαβάζω, σε σέβομαι, μπράβο σου. 60.000, 80.000 να ήταν το γήπεδο, θα ήταν γεμάτο. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον. Το δύσκολο για μας τους Έλληνες φιλάθλους είναι ότι κερδίσουμε, θα κερδίσουμε και μετά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα αεροπορικά μας εισιτήρια για να πάμε ή Γεωργία ή Λουξεμβούργο. Εγώ ελπιστώ να πάμε Λουξεμβούργο γιατί θα βρω 3.000 Έλληνες. Θα είναι σαν να παίζουμε στην Ελλάδα. Ήδη να σου πω ότι εγώ 23 Μαρτίου έχω κλείσει ήδη το αεροπορικό μου για Κολονία. Για να είστε, έτοιμο πόλεμος, να φύγετε από εκεί. Ναι, ναι. Το έχετε κάνει καλά. Είναι, 26 Μαρτίου είναι το δεύτερο μάτσο. Πώς θα παράσουμε. Ναι. 20 χρόνια δίπλα στην εθνική ομάδα, αυτή τη στιγμή θα είναι το 4ο μπαράζ που βλέπω. Γιατί είναι το 2009 με Ουκρανία, το 2013 με τη Ρουμανία, το 2017 με την Κροατία που δεν πήγαμε Ρωσία. Το 2024 έχουμε 23-24 θα έχουμε τα μπαράζ. 24. Θα έχουμε τον μπαράζ πρώτα με το Καζακστάν και είναι το πρώτο διπλό που παίζουμε. Ναι. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν. Δηλαδή πίσω μου θα δεις μια φανέλα που γράφει Μήτροβλου. Αυτή η φανέλα του Μήτροβλου είναι τα 2 γκολ που έχει βάλει στο 3-1 στο Καραϊσκάκι. Απίσω σας ποιο, με το νούμερο, ναι. 9. Με το 9. Με ποιο παιχνίδι, Νίκο? Είναι αριστερά. Ελλάδα-Ρουμανία 3-1 στο Καραϊσκάκι το πρώτο μπαράζ. Νοέμβριο του 2013. Ναι, ναι. Σωστό. Του Τσιόλι που την έχετε βάλει. Χώρο δεν έχει. Του Τσιόλι που την έχετε. Εκεί σε προτεραιότητα καλά κάνει. Είναι στην μέσα αίθουσα, είναι στην αίθουσα της Εθνικής Ελλάδος. Αυτή είναι η International. Το μουσείο έχει 2 αίθουσες. Η πρώτη είναι με 500 φανέλες ξένων εθνικών ομάδων. Μέσα η άλλη αίθουσα ονομάζεται Αρκέτας Παναγουλιάς, γιατί έχω μάθει να σέβομαι. Είναι ο άνθρωπος που μας πήγε το 1980 στο Μουντιάλ της Αμερικής, στην Ιταλία. Και είναι και ο εμπνευστής του Μουσείου Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε. Είναι και ο εμπνευστής του Μουσείου Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη. Ο Αρκέτας Παναγούλιας. Φυσικά. Αυτός ο Αρκέτας είναι ο εθνικός προπονητής. Είναι ο Έλληνας προπονητής που μας πήγε 80 Ιταλία, 94 Αμερική. Ονομάζεται Αρκέτας Παναγούλιας η μέσα αίθουσα. Είναι η φανέλα του Σάκη Τσιόλι μέσα. Εκεί είναι όλη η ιστορία της εθνικής.
Εντάξει, υπάρχει η φανέλα του Τάκη Νικολού 1979 που βάζει τον γκολ με τη Σοβιετική Ένωση. Τι να πω. Δυστυχώς χώρο δεν έχω. Και δεν μπορεί να καταλάβει το ελληνικό κράτος τι έχουμε κάνει από την καρδιά μας. Ε, καλά, η ΕΠΟ δεν μπορεί να σας δώσει μια αίθουσα εκεί να. Ε, ήρθε ο κύριος Μπαλτάκος, αλλά δυστυχώς ό,τι και να του είπα, το είδε το μουσείο. Ναι. Δεν. Ευελπιστώ κάποια διοίκηση. Εγώ είμαι πρόθυμος. Τι θα πει δεν. Τι θα πει δεν. Δεν καταλαβαίνω. Δεν. Δεν σας βοήθησε. Επόμενο πρόεδρο. Έχω πάει να αλλάζω πρόεδρος όμως, έτσι να το ξέρεις. Ετοιμάζεται να φύγει τώρα ο κύριος Μπαλτάκος. Σου λέει δεν θα είμαι. Προχωράμε. Ναι. Το θέμα είναι με διοίκηση, κύριε Μπαλτάκο, θα πω τα καλύτερα, να μας πάει στο γύρο 2024. Μακάρι. Για να μας πει ο Σάκης Τσιόλης. Εάν θα πάμε, γιατί μόνο αυτός μπορεί να το πει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο, γιατί έχει κάνει μια τέτοια προσπάθεια μεγάλη για όλους εμάς που περάσαμε. Είναι κάτι που είναι σαν ξεχασμένοι ήρωες και ο Νίκος σας επαναφέρει. Έχει κάνει αυτό το απίστευτο μουσείο εκεί, που κάθε φορά που πηγαίνω Κρήτη και περνάω, δεν μπορεί να φέρω το συνέστημα που νιώθω. Νιώθω πολύ ευτυχής που τη φανέλα μου την έδωσα στον Νίκο για να πάει στο μουσείο, παρά στον εγγονό μου για να την έχει για να την δείχνει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο, ό,τι έχει κάνει για το μουσείο, πώς η οικογένειά του δεν τον κυνηγά, γιατί θα μπορούσε να έχει κάνει ένα καταπληκτικό σπίτι για την οικογένειά του. Προκειμένου να φτιάξει αυτό. Τόσα πολλά, γιατί ξέρω τι έχει κάνει για την εθνική ομάδα. Ισχύει ότι σας κυνηγάει. Ισχύει, ξέρει η γυναίκα μου ότι όλες μου ελεύθερες ώρες μου είναι εδώ, γιατί δουλεύω στο πολεμικό ναυτικό. Όλες μου ελεύθερες μου ώρες είναι εδώ. Και έχω ο υπάλληλος του μουσείου, γιατί το μουσείο το καλοκαίρι είναι από τις 9 η ώρα το πρωί και κλείνει 10 η ώρα το βράδυ. Έχω βάλει και το γιο μου εδώ, είναι η συνέχεια. Αλλά ξαναλέω, εγώ είμαι στη διάθεση και του ελληνικού κράτους και της Ομοσπονδίας να το φτιάξουμε σε ένα μέρος που πρέπει. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Φανταστείτε από 200 εκθέματα που ξεκίνησε πριν 12 χρόνια έχει φτάσει στα 4.000. 70% είναι προσφορές από τα παιδιά, από τους Έλληνες διεθνείς. Το μουσείο ανήκει στους Έλληνες διεθνείς και φυσικά στους Έλληνες φιλάθλους. Είσοδος ελεύθερη. Ένα 30% είναι αγορές. Δεν μπορώ να καταλάβετε πόσες χιλιάδες ευρώ έχω βάλει, αλλά συνεχίζω. Άντως. Το κακό με το συλλέκτη είναι ότι δεν σταματάει ποτέ. Άντως. Και να πω κάτι, ο Γιάννης Ογκούμας, παραδείγματος χάρη, μου έδωσε 15 φανέλες ξένων εθνικών ομάδων. Αυτό στέει και έχω ξεκινήσει να έχω φτάσει 500 φανέλες ξένων εθνικών ομάδων. Υπάρχει φανέλα του Μπεκεμπάουρ, υπάρχει φανέλα του Μαραντόνα το 1994 μέσα. Πελέ, εντάξει, Κρόιφ το 1974. Περήφανοι ως Έλληνες. Πρώτο αξιοθέατο του νομού Χανίων εδώ και 8 χρόνια και στο TripAdvisor και στο CookMap. Εγώ το Κυριάκο του έχω πει Κυριάκο, εγώ θες, σε περιμένω Χανιά. Ολόκληρη εκπομπή θα κάνουμε. Ολόκληρη εκπομπή. Με το μουσείο θα έρθει η κυρία Μπενέα, θα τραβήξει όλα. Να σας πω κάτι. Μακάρι. Η μέρη μας το έχει υποσχεθεί. Βεβαίως θα έρθω. Καταρχήν να σας συγχαρώ, αλλά να σας πω και κάτι. Στην Κρήτη δεν είναι αυτό. Χανιά. Στα Χανιά. Ακόμα καλύτερα. Καλά, ο Πρωθυπουργός εκεί έχει το σπίτι του. Έτσι. Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρεται η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Καλά τώρα, για όλα ο Πρωθυπουργός, κυρία Μπενέα, για όνομα του Θεού. Για όλα ο Πρωθυπουργός. Σας παρακαλώ, είναι δίπλα του. Δεν είναι. Με συγχωρείτε, έχει πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Με συγχωρείτε, αλλά έχει σημασία και αυτό. Βεβαίως έχει σοβαρότερα ζητήματα, αλλά λέω είναι δίπλα στο σπίτι του. Είναι δυνατόν δηλαδή να μην ενδιαφέρεται. Το λέω για να τα ακούσει. Δυστυχώς είχε έρθει ο κ. Αβγενάκης εδώ στους πρώτους 3 μήνες που ανέλαβε ο κ. Αβγενάκης. Υπουργός Αθλητισμού. Το είδε. Λέει μπράβο, μη μου ζητήσεις τίποτα. Να σας πω κάτι. Γιατί έδωσε τόσα χρήματα εκεί σε σωματεία. Ποτέ, κανένα σεντς από την ΕΠΟ, ποτέ. Δεν έχουμε πάρει καμία βοήθεια από το ελληνικό κράτος, ποτέ. Ο Γρανόφικος Φάρος υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Και δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, αναγκαζόμαστε ο Τάσος που παίζει την τρομπέτα του, για να παίξει την τρομπέτα 21 Μαρτίου, στο Ελλάδα-Καζακστάν έχει πληρώσει το εισιτήριό του για να βοηθήσει την εθνική. Είναι αλήθεια. Δεν πειράζει. Εμείς στα 20 χρόνια δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ κανένα επεισόδιο στα γήπεδα ως Γαλανόφικος Φάρος. Αυτό πρεσβεύουμε. Τον αθλητικό, το ιδεώδες, το ελληνικό, ήρεμη δύναμη, μόνο η φωνή, μόνο η τρομπέτα, μόνο το τύμπανο. Αλλά κάπου δεν πάει. Δηλαδή, έχω ζητήσει από την Ομοσπονδία, βοηθήστε μας. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ εγώ να πληρώνω. Για να έρχεται η τρομπέτα στο εξωτερικό να τα πληρώνω εγώ. Δεν μπορώ. Είναι αμαρτία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Γιατί την εθνική ομάδα είχα πει ότι θα σταματήσω, αλλά δεν γίνεται. Ένα λεπτό, κύριε Φλέκα, να ακούσουμε. Ο Φάρος ιδρύθηκε 1 Ιουλίου 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Τσεχία, ως χανιώτικος σύλλογος. Και τώρα είναι παγκόσμιος με αντιπρόεδρος σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά έχω πει ότι είναι καθήκον και υποχρέωση να είμαστε πάντα κοντά σε αυτά τα παιδιά. Ένα είναι η πατρίδα μας, είναι η Ελλάδα μας.
Και είμαι περήφανος όταν έχω μια σημαία που είναι 25 μέτρα επί 20, να τη σηκώνουμε σε όλα τα μέρη της γης και να τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο. Δεν είμαστε εθνικιστές. Είμαστε οικογενειάρχες που δεν θα δημιουργήσουν ποτέ πρόβλημα, δεν θα βρίσουν ποτέ. Στις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες. Ότι υπάρχει στο παιχνίδι και η νίκη και η ήττα. Κύριε Φλέκα, στις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, βλέπε Αγγλία, πρώτα την εθνική έχουν και μετά την ομάδα τους. Εδώ έχουμε πρώτα και με διαφορά την ομάδα μας και πολύ πιο κάτω την εθνική. Αυτό είναι ζήτημα παιδείας, είναι ζήτημα νοοτροπίας, είναι ζήτημα συνείδησης. Δεν αλλάζει αυτό ούτε από εσάς ούτε από μένα. Αυτό αλλάζει από την πολιτεία που οφείλει να παιδεύσει τους πολίτες της. Όχι να τους παιδεύσει όπως παιδεύει, να παιδεύσει. Για όσους καταλαβαίνουν, ο κ. Αβγιανάκης, όταν σας λέει μη μου ζητήσεις τίποτα και την ίδια ώρα για τους παράκτιους του Ηρακλείου δίνει τα εκατομμύρια. Έτσι. Εντάξει. Δεν δίνει για τις καταστροφές στη Θεσσαλία. Κάποτε η Ομοσπονδία έδινε 5.000 εισιτήρια δωρεάν σε μαθητές για τα παιχνίδια της Εθνικής και δημιουργούσαμε καινούριους φιλάθλους της Εθνικής Ομάδος. Αυτά τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει. Γιατί πρέπει να πληρωνόμαστε. Ξέρετε, τα εισιτήρια της Εθνικής στο παιχνίδι Ελλάδα-Καζακστάν έχουν ανεβεί τιμές μέχρι Παναγίας. Πόσο έχουν διπλασιαστεί οι τιμές. Πόσο είναι ένα εισιτήριο, ένα θα σας πω ότι το πέταλο, και αυτό είναι το τρελό, το είπα εκεί που έπρεπε στην Ομοσπονδία, το είπα στον κύριο Φιλιππούση. Του λέω, κύριε Ιάκωβε, έχει γίνει ένα τεράστιο έγκλημα. Ναι, και στεναχωρέθηκε τώρα ο εκτελεστικός. Στεναχωρέθηκε. Ναι, δεν θα κοιμηθεί το βράδυ. Με τον πρόεδρο δεν μπορώ. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε. Εντάξει. Ωραία, και ευτυχώς ο κύριος Φιλιππούσης προσπαθώ και μιλάμε. Και ευελπιστώ να φτιάξω τη σχέση μας. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι, πόσο πάει στο πέταλο. Πόσο πάει στο πέταλο. Υπάρχουν δύο διαφορετικές τιμές. Το πέταλο είναι ενιαίο. Είναι η 40. Θα σας πω τις τήρες. Μπορείτε να τις δείτε. 44, 42, 40. Είναι ενιαίο. Οι τιμές. 42-44 έχουν 20 ευρώ ναι. Και η διπλανή θύρα που είναι ενιαία κάνει 40. Μάλιστα. Και λέω που δεν γίνεται. Με τη Γαλλία, με την Ολλανδία είχαν όλες 20 ευρώ. Πώς πήρατε την απόφαση και βγάλατε στο ίδιο πέταλο που είναι το πιο φθηνό 20 και 40. Πώς είναι δυνατόν την οικογένεια. Ξέρετε τι γίνεται. Σε τόσο κρίσιμο μάτς η ΕΠΟ έπρεπε να βάλει και από την τσέπη της για να μαζέψει παλμό κόσμου και να πάρουμε την πρόκριση. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν που πατάνε που πηγαίνουν, που λέει και ο Νιόνιος. Ναι, ξέρετε τι έχει γίνει στις οικογενειακές. Οι οικογενειακές είναι των 60 και των 40 ευρώ. Ένα παιδί πρέπει να πληρώσει το μισό. Για ένα παιδί 6-7 χρονών πρέπει να πληρώσει ή 30 ή 20 ευρώ. Αυτό είναι το πιο φθηνό εισιτήριο. Να ακούσουμε, κύριε Φλέκα, από τον κύριο Τσιόλη την πρόγνωση για το ματς με το Καζακστάν. Γιατί εγώ δεν θα επιτρέψω να κάνουμε πρόγνωση περαιτέρω. Ας περάσουμε το Καζακστάν, κύριε Τσιόλη, και μετά βλέπουμε. Σίγουρα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Και πρέπει άπαντες να συγκεντρωθούν πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, είναι μια. Γιατί έχουμε αμφισβητήσει τον προπονητή, έτσι, τον Μπογιέτ. Και δεν τον αμφισβητήσαμε εμείς, τον αμφισβήτησε η ίδια η Ομοσπονδία. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως, εδώ που φτάσαμε, θα πρέπει να μείνουν όλα πίσω και να δούμε μόνο και μόνο πώς θα μπορέσουμε να παραταθούμε σε αυτό το παιχνίδι έτσι όπως πρέπει, για να πάμε μετά να παίξουμε παραδείγματος χάρη με το Λουξεμβούργο. Αλλά πρώτα απ' όλα έχουμε αυτό το παιχνίδι. Και θέλω να πω το εξής, βλέποντας και χτες, μέσα από τα δρόμενα των παιχτών που παίζουν στην Ευρώπη, είδα λοιπόν σπουδαία γκολ από τον Παυλίδη. Είδα σπουδαία γκολ από τον Γιακουμάκη στην Αμερική. Είδα σπουδαία γκολ από τον Δοβίκα. Είδα λοιπόν τον Ιωαννίδη με τον Μπακασέτα εδώ να σκοράρουν και να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα λοιπόν μεγάλη αισιοδοξία, αφού έχουμε τόσο καλούς επιθετικούς παίκτες, ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε και αυτό το παιχνίδι, να προχωρήσουμε. Γιατί να προχωρήσουμε και να πάμε στο Euro? Γιατί αν δούμε, η Αλβανία έχει περάσει απευθείας. Η Κύπρο έχει περισσότερους βαθμούς από ό,τι έχει η εθνική, η ομάδα, η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς θα συσπηρωθούμε, να ενωθούμε και να πάμε και να δώσουμε όλοι τα πάντα για την εθνική ομάδα, ώστε η εθνική μας ομάδα να μας κάνει ξανά περήφανο στο καλοκαίρι. Και έχετε παρακολουθήσει ιδιαίτερα το Καζακστάν,